Σήμερα στο κέντρο του Ηρακλείου στην πλατεία Ελευθερίας γέμισε με παπούτσια η συγκεκριμένη πλατεία, η συγκεκριμένη περιοχή, στο πλαίσιο μιας ψηφιακής διαμαρτυρίας. Διαμαρτυρήθηκαν αρκετοί κλάδοι, οι οποίοι βέβαια έχουν πληγεί τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο από την πανδημία, μεταξύ των οποίων από τη μία βέβαια και οι φοροτεχνικοί συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και οι επιχειρηματίες εστίασης. Πάμε στο κέντρο του Ηρακλείου και θα συναντήσουμε την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης στο νομό Ηρακλείου. Κυρία Αντωνακάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα σας. Αναφορικά με τη σημερινή διαμαρτυρία, ψηφιακή διαμαρτυρία βέβαια, βρεθήκατε κι εσείς η ίδια στο κέντρο του Ηρακλείου. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα ζευγάρια των παπουτσιών. Λόγω της πανδημίας δεν μπόρεσαν οι περισσότεροι να κατέβουν, παρέμεναν στο σπίτι τους. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν συμμετείχαν και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει προβληματισμός. Πολύ περισσότερο στον κλάδο σας, όπου δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ακριβώς είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Σήμερα έγινε μια συμβολική διαμαρτυρία από όλα τα σωματεία που υπάγονται στην Ευενή. Ήταν μια διαμαρτυρία η οποία έδειχνε το μέγεθος της καταστροφής που έχουμε υποστεί όλοι οι κλάδοι και όλα τα σωματεία, ο καθένας αναλογικά βέβαια. Προσπαθούμε όλοι να δώσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι τα μέτρα που μέχρι σήμερα μας έχουν δοθεί δεν επαρκούν και ότι πρέπει να δοθούν επιπλέον μέτρα στήριξης προκειμένου να είμαστε βιώσιμοι την επόμενη μέρα. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και μια αγωνία και μια πολύ κακή ψυχολογία για το τι μελγενέστε την επόμενη μέρα, μιας και δεν έχει ακόμα υπάρξει επίσημα κάποιο χρονοδιάγραμμα το οποίο θα μας καθορίσει ούτε το άνοιγμά μας, κυρίως το δικό μας τον κλάδο, που πραγματικά οι επιχειρηματίες αγωνιούν πάρα πολύ, γιατί δεν είναι μόνο το πότε θα γίνει το άνοιγμα, αλλά και με ποιες συνθήκες, ποιες προϋποθέσεις και πώς θα είναι η λειτουργία των επιχειρήσεών μας. Ακούγεται ότι λίγο πριν το Πάσχα πιθανότατα να ανοίξει εστίαση σε εξωτερικούς χώρους. Ένα μήνα μέχρι τότε έχουμε. Θέλω να σας ρωτήσω πώς θα αντέξουν, κυρία Αντωνακάκη. Αυτό είναι το καλό σενάριο, ότι μέχρι τότε, μέχρι πριν το Πάσχα, θα μας ανοίξουν, μια και είμαστε και παραμονή της τουριστικής περίοδου. Όμως, εγώ πιστεύω ότι όπως βλέπουμε την πορεία της πανδημίας, αυτό είναι κάτι που θα το καθορίσουν οι ειδικοί, οι λοιμοξιολόγοι και όχι εμείς. Αν ήταν στο χέρι μας, θα είχαμε ανοίξει πολύ νωρίτερα, μια και η εστίαση δεν είναι αυτή, θεωρούμε, που δημιούργησε το πρόβλημα. Αλλά γενικότερα ήταν γενικό το κακό και έπρεπε ή να πειθαρχήσουμε όλοι εξ αρχής και να πάμε σε ένα καθολικό lockdown το οποίο θα κρατούσε κάποιες συγκεκριμένες μέρες και θα είχαμε μείωση μετά των κρουσμάτων, παρά αυτό που έγινε, μάλιστα, να είμαστε 8 μήνες κλειστά και να μην έχει αλλάξει επί της ουσίας τίποτα. Τι μήνυμα προκύπτει μέσα από την σημερινή κινητοποίηση, και να κλείσουμε έτσι? Το μήνυμα είναι ότι πραγματικά όλοι οι κλάδοι έχουμε υποστεί τεράστιο οικονομικό πλήγμα. Δεν έχει κανείς ποτέ ξανά βιώσει τέτοια καταστροφή και ότι πρέπει άμεσα να δοθούν τέτοια μέτρα στήριξης, δραστικά, ουσιαστικά και λύσεις που πραγματικά θα βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι στο τέλος που μετά το πέρας των αναστολών είναι που θα την πληρώσουν, και κάτι που δεν θέλουμε εμείς να συμβεί με τίποτα. Κυρία Αντωνακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.